και μαζί μας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, και έχει τις απαντήσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έχει γίνει με αυτά τα στεγαστικά δάνεια, και ισχύει ότι πια για να αποκτηθεί ένα σπίτι χρειάζεται μεγαλύτερα δάνεια, περισσότερα χρόνια, οπότε ο κόσμος στρέφεται σε οικονομικότερα σπίτια, δηλαδή παλαιότερα? Κύριε Καρδιόλογα, βλέπουμε το εξής. Από το 2017 έως το Δεκέμβριο 2023 έχουν μια αύξηση του τιμών πώληση ιδιαίτερα συνόδου πιτακίνα στο νομό Αττικής κατά 71,1%. Ενώ πανελλαδικά οι αυξήσεις καταγράφονται περίπου στο 53,8%. Γενικά, και Καρδιόλογα, να σας αναφέρω το εξής. Το 2023 κλείσαμε με εκδόσεις στεγαστικών δανείων συνολικά στο 1,2 με 1,3 δις ευρώ. Όρο το 2007. Η έκδοση στεγαστικών δανείων συνολικά ήταν περίπου στα 17 δις ευρώ. Δηλαδή, ένας μήνας του 2007 είναι το σύνολο έκδοση νέων στεγαστικών δανείων του 2023. Ταυτόχρονα βλέπουμε και το εξής όμως, ότι πλέον τραπεζικά ιδρύματα ζητούν και μια ιδία συμμετοχή από τους δανειολήπτες, ύψους πολλές φορές ακόμα και 40% σε αξίωση του ακινήτου. Δηλαδή, κάποιος αυτή τη στιγμή που μας ακούει, για να μπορέσει να μπει σε διαδικασία να αγοράσει ένα σπίτι με στεγαστικό δάνειο, θα πρέπει να διαθέτει ο ίδιος ακόμα και 80.000 ευρώ, αν θα αγοράσει σπίτι αξίας 23.000 ευρώ. Οπότε εδώ δημιουργείται μια βασική ερώτηση: πώς οι νέοι άνθρωποι ή ποιοι συμπολίτες μας μετά από 10 χρόνια μνημόνια διαθέτουν αποταμιεύσεις ακόμα και 80.000 ευρώ. Οπότε βλέπω πάρα πολλούς νέους πλέον να μπαίνουν στη λογική να αναζητήσουν ένα ακίνητο παλαιότερο ηλικιακά, ένα σπίτι 1970-1980, με τη λογική ότι θα είναι οικονομικότερο και θα μπουν σε διαδικασία σιγά-σιγά, εντάσσοντάς σε κάποιο πρόγραμμα εξοικονομών, ενεργικής αναβάθμισης, ανακαινίζω, να μπορούν να ανακαινήσουν το ακίνητό τους. Εδώ όμως συμβαίνει το εξής, ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές των νεότερων κατοικιών, συμπαρασύονται και οι τιμές των παλαιότερων ακινήτων. Και διότι εμείς που εκτιμούμε τα ακίνητα, παίρνουμε ως βασικό μοντέλο ένα ακίνητο 80-110 τετραγωνικά μέτρα πρώτου ορόφου νεόδμητο και με συντελεστές απομείωση προσπαθούμε να βρούμε την αξία του ακινήτου 1980. Επομένως, κάθε φορά που καταγράφεται μια αύξηση του τιμών πόλης στα νεότερα σπίτια, για πολλούς λόγους, από το πολιτικό ενδιαφέρον, την αύξηση οικονομικών υλικών, από οποιοδήποτε άλλο λόγο, από τη μικρή διαθεσιμότητα, αυτή η αύξηση αντανακλά απευθείας και στις τιμές των παλαιότερων κατοικιών. Μάλιστα. Οπότε, σιγά σιγά συμπαρασύρονται και τα παλαιότερα κινητά, με αποτέλεσμα και αυτά να αγοράζονται ακριβότερα και να θέλουν όλη αυτή την επισκευή. Έχετε δίκιο, σκεφτείτε ότι σε πολλές περιοχές τα νεόδμητα σπίτια, με τα σπίτια τα οποία είναι παλαιά, ανακαινισμένα κατασκευής του 1970-1980, έχουν πολύ μικρή διαφορά στη ζητούμενη τιμή πώλησης. Είναι φοβερό. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, μια διαφορά τιμής 10-15, άντε το πολύ 20%. Δεν πρόκειται να δείτε αυτή τη στιγμή ένα σπίτι κατοικήσιμο, παλαιό, ανακαινισμένο, σε τιμές μειωμένες κατά 40-50% από ένα σπίτι νεόδμητο στην ίδια περιοχή. Ναι. Άρα κατανοείται ότι αλλάζει εντελώς η εικόνα πλέον και βλέπουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να μην μπαίνουν σε εργασία αγοράς κατοικίας, αλλά να στρέφονται μαζικά στο ενίκιο. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος, από τους πολλούς λόγους, που καταγράφουμε την ακραία μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα. Το 2022, σύμφωνα με τη Eurostat, είχαμε 72,8% ποσοστού ιδιοκατοίκησης. Είναι το μικρότερο ποσοστού ιδιοκατοίκησης που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, το 2005 έχει και σήμερα. Δηλαδή, ακόμα και από τον χρόνο των μνημονίων. Δεν είναι μόνο ότι ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί, κάποιοι συμπολίτες μας έχασαν στο σπίτι τους. Όχι. Είναι και πόσο έχουν ανέβει τα σπίτια και τα δάνεια. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Όλα δύσκολα. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.